Και θα πάω καταρχάς στον τεχνικό σύμβουλο των θυμάτων, των οικογενειών των θυμάτων, των τεμπών, τον κύριο Βασίλη Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούσατε καθόλου χθες την εξεταστική εσείς, έτσι από ενδιαφέρον? Ακούω και εγώ με ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Απορώ πως αντέχετε. Εντάξει, 8 ώρες χρειάζεται να καταλάβουμε και πώς λειτουργεί το σύστημα, διότι όταν έχεις ένα υπουργό, εγώ δεν ασχολήθηκα με την έκρηξη. Δεν είμαι εγώ, θα τα βρουν οι εμπειρογνώμονες. Τα βρήκατε. Δεν ασχολήθηκα με τον μπάζωμα γιατί την επαύριο παρετήθηκα. Ωραίο. Ούτε ως βουλευτής και ο υπουργός που μου κάτσε στη βάρδια, δεν σκέφτηκα από διαστροφή να δω γιατί μπαζώθηκε. Ούτε αυτό. Και να αν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, πάλι άνθρωπο θέλαμε. Δεν μου στείλαν οι συνδικαλιστές ότι δεν είναι ασφαλής ο σιδηρόδρομος, αλλά ότι έχει θέματα ασφάλειας. Τι να καταλάβει ο κόσμος. Τι να σας πω. Τι να σας πω, τα ακούω και εγώ, στενοχωριέμαι με αυτά που ακούω, αλλά ως πολίτης έχω και τις ίδιες απορίες και τις ίδιες ενστάσεις που έχει όλος ο κόσμος. Τώρα κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ρωτήσω, μετά τον εντοπισμό στοιχείων που δεν θα έπρεπε να έχουν εντοπιστεί, πέρα από το έλαιο της Σιλικόνης, δικαστικά είχαμε εξέλιξη? Μια και το αναφέρατε το... μια και είναι και η μέρα των ερωτευμένων και εγώ έχω ερωτευτεί το έλαιο της Σιλικόνης. Έχουμε μια εξέλιξη, μάλλον από τις αναλύσεις που κάνουμε και εμείς, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αρκετά δείγματα τα οποία έχουν πάει στο χημείο του κράτους και τα οποία παίρνουμε λίγα-λίγα από τη δικογραφία. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό δείγμα από το οποίο έχουν συλλέξει καθαρό λάδι σιλικόνης και το έχουν στείλει στο χημείο. Το περίεργο, σε εισαγωγικά, είναι και λίγο άτοπο, αλλά μέσα στο έλαιο σιλικόνης βρέθηκε βενζόλιο. Το έλαιο σιλικόνης πάρθηκε από τη πιθανότατα από το χώρο της ηλεκτρομηχανής του επιβατικού τρένου. Μάλιστα. Και τη σύστασή του, το έλαιο σιλικόνης δεν περιλαμβάνει βενζόλιο. Οπότε? Είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό. Τι σκέψη κάνει? Μια εξήγηση την οποία δίνει το Γενικό Χημείο, ναι. Ότι ενδέχεται, δεν λέει ότι συμβαίνει, ενδέχεται, λέει, να προέρχεται από τη διάσπαση του ιδίου του ελαίου σιλικόνη. Εγώ δεν είμαι χημικό για να το αναλύσω, αλλά θέμε πιστικές απαντήσεις σε αυτό. Όταν το βενζόλιο, το οποίο ουσιαστικά έχει απαγορευτεί χρήση, τελικά δεν είναι το ξυλόλιο το οποίο απαντάται παντού. Αυτό που απαντάται παντού στα δείγματα είναι το βενζόλιο. Ουσιαστικά έχει απαγορευτεί η χρήση του, γιατί είναι καρκινογόνο πολύ εύλεκτο και πολύ τοξικό. Άρα δεν έχει ευρεία χρήση. Ούτε στα καλλιντικά, ούτε στα τρόφιμα, ούτε όπως έχουν άλλα, που μπορεί να δικαιολογηθεί εν μέρη κάποια παρουσία, χωρίς να δικαιολογείται το θέμα το οποίο η έκρηξη η οποία έγινε. Η παρουσία όμως του βενζολίου στο υγρό πλέον, στο υγρό λάδι σιλικόνης, χρήζει περαιτέρω διερεύνηση και από τη μεριά τη δικιά μας θα διερευνηθεί πλήρω. Θα δούμε αν διασπάσουμε το όλο σιλικόνης, αν θα παράξει βενζόλιο. Αν δεν το παράξει, πού οδηγείστε ως πρώτη σκέψη? Είναι λογική η σκέψη, μόνη της πάει. Ότι μπορεί και να έχουμε νοθεία. Νοθεία, τι εννοείται? Αν υπάρχει, εμείς ψάχνουμε. Η έρευνά μας συντείνει στο να ψάχνουμε ποιο ήταν το υλικό το οποίο προκάλεσε αυτή τη συμφορά. Σαφές. Στο έλαιο σιλικόνης... Κατά τη γνώμη μας δεν είναι το έλαιο σιλικόνης. Αυτό, ας σας πω παράδειγμα, κάνοντας κάποιος ανατρέξει λίγο στη βιβλιογραφία. Θα σας πω τι λέει, ας πούμε, το αμερικάνικο πρότυπο. Μη μπερδέψετε, θα σας το ρωτήσω. Τρεις λέξεις θα σας πω. Τα λάδια σιλικόνης χρησιμοποιούνται κυρίως ως λεπαντικά ή υδραυλικά υγρά. Είναι εξαίρετοι ηλεκτρικοί μονοτές και αντίθετα με τα ανάλογά τους με άνθρακα, βενζόλιο, τουλόλιο, και όλοι οι διαλύτες, όλοι οι οργανικοί διαλύτες, δεν είναι έφλεκτα. Η θερμοκρασιακή σταθερότητά τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, όσον αφορά την εξέλιξη, δηλαδή για να παράξει ένα φαινόμενο τέτοιο, τα καλά χαρακτηριστικά μεταφορά θερμότητος, άρα η θερμότητα δεν μεταφέρεται βία. Έχει καλά χαρακτηριστικά, είναι ομαλά καίγεται. Τα κάνουν ευρέως χρησιμοποιούμενα στα εργαστήρια και ως λουτρά λαδιού.
Λέγεται με σπρέι σιλικόνης. Αυτό το πήρα από το αμερικάνικο πρότυπο ασφαλείας. Μάλιστα. Άρα. Και όλος ο κόσμος στηρίζεται σε αυτά, στα αμερικάνικα πρότυπα ασφαλείας. Άρα, ερώτημα. Εάν από τη διάσπαση του ελαίου σιλικόνης δεν προκύπτει βενζόλιο, όπως η κοτολογή, δεν είναι σίγουρο και αυτό. Το γενικό, το γενικό χημείο του κράτους. Δικαιούμαι να σας ρωτήσω ευθέως, μήπως ήταν τα σαπάκια τρένα που μας στείλαν εδώ και λειτουργούσαν και με βενζόλιο? Όχι. Άρα τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί? Γιατί θα έπρεπε να έχει μηχανή εσωτερικής καύσης. Άρα, η οποία... τι μπορεί να έχει συμβεί? Αυτό που υποψιαζόμαστε, ότι πιθανόν στα τρένα ή σε κάποια από τα τρένα υπήρχε υλικό αυτό σε υγρή μορφή. Μάλιστα. Αυτό υποψιαζόμαστε, αυτό διερευνούμε. Τώρα είναι βενζόλιο, είναι τουλόλιο, είναι βενζίνη, οτιδήποτε είναι υγραέριο, αυτό ψάχνουμε τόσο καιρό. Μάλιστα. Άρα, κύριε Κοκοτσάκη, παρά την καθυστέρηση των 7 μηνών για να ελεγχθούν όλα αυτά τα δείγματα, που είναι πάρα πολλά όπως λέτε, έστω και έτσι, και παρά το ότι υπήρξε μπάζωμα, και θα το δούμε συνέχεια αυτό, έχουν αρχίσει να δημιουργείται ένας μεγάλος όγκος, τουλάχιστον, εγώ θα είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα πω, ερωτηματικών για το τι έχει συμβεί τη στιγμή της έκρηξης και της πυρκαγιάς, σωστά? Ναι. Κοιτάξτε, αυτό το δείγμα που σας ανέφερα προηγουμένως είναι από τον 5ο του 23. Εμείς λαμβάνουμε γνώση τώρα. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή και είναι και πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Το ξυλόλιο, το βενζόλιο και σε δεύτερη μοίρα το τουλολόλιο εμφανίζεται παντού. Μάλιστα. Παντού. Υπάρχει δηλαδή, καλά. Να πούμε στα ρούχα και σε οτιδήποτε άλλο, να υπάρχει δυνατότητα, αφού έχει χρησιμοποιείται το ξυλόλιο στα λιπαντικά, να το σκεφτούμε και να το εξετάσουμε. Δεν μας απαντάει βέβαια την περίπτωση της έκρησης. Αλλά ερχόμαστε εδώ στους εξωτερικούς χώρους σε ένα υλικό όπως είναι το βενζόλιο, το οποίο δεν έχει χρήση ούτε στα χρώματα, ούτε διότι έχει απαγορευτεί η χρήση του. Άρα το πιο έφλεκτο απ' όλα είναι τώρα και ο πρωταγωνιστής. Εδώ έχουμε νέα δεδομένα, διότι υπάρχει ένα έγγραφο σήμερα που δημοσιεύεται του κυρίου Τσαλίδη, διευθύνοντα συμβουλίου, ο οποίος παραιτήθηκε μετά το Σεπτέμβριο του 21. Το Σεπτέμβριο του 21 παίρνει δύο γεγονότα πάνω στην ίδια γραμμή, όχι στο ίδιο σημείο, και λέει ότι έρχεται μείζον συμβάν. Είναι διαλυμένα τα πάντα, θα σκάσει μεγάλο γεγονός. Και τα παραδίδει αυτά τέλη Αυγούστου του 21. Στον υπουργό, ο οποίος χθες έλεγε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας. Νομίζω ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, μη καλώντας ουσιώδης μάρτυρας, αυτός είναι ουσιώδης μάρτυρας κατά την έννοια της ποινικής οικονομίας και εξαιρείται από την ας την πούμε προανάκριση που κάνει η Βουλή, δείχνει και την αξιοπιστία της ίδιας Επιτροπής. Πιστεύω όμως ότι αυτός ο άνθρωπος θα καταθέσει στην τακτική δικαιοσύνη και θα τοποθετεί στα πράγματα εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Το λέω γιατί χθες ο Υπουργός έλεγε ότι άλλο ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και άλλο η βουλευτική ασύλια. Αλλά τελικώς πίσω από αυτή τη διελκυστίδα και την πλειοψηφία της Επιτροπής μια χαρά καλύπτεται. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Διαφορετικά, ο κύριος Τσαλίδης και ο κύριος Γεννηδούνιας θα έπρεπε να τους έχουν τραβήξει και τα αυτοί που δεν έχουν πάει στην Επιτροπή να καταθέσουν. Και όχι να λένε δεν θέλουμε να καταθέσουν. Εγώ και πάλι ως πολίτης λέω ότι αν κάποιος είναι αθώος, δεν έχει παρά μόνο να παραιτείται της όποιας προστασίας έχει και να θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών και της δικαιοσύνης. Κάτι το οποίο στους πολιτικούς προφανώς δεν γίνεται. Θέλω να σας διαβάσω ένα κομμάτι από την εμπιστευτική αναφορά του κυρίου Τσαλίδη. Λέει: η παράταση και επιδείνωση της υφιστάμενης κατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί η συχνότητα των συμβάντων επί γραμμή, με ορατό πλέον τον κίνδυνο να υπάρξει ένα συμβάν μεγίστης σοβαρότητας. Είναι δεδομένο ότι οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας, τον Αύγουστο 21 τα λέει, της κυκλοφορίας και τα προβλήματα στην υποδομή που απαριθμίσαμε καταλήγουν σε συνεχώς μεταβαλλόμενες βραδυπορίες και μονοδρομήσεις, ό,τι έγινε και στο δυστύχημα, καθιστώντας περισσότερο πιθανά τα ανθρώπινα λάθη με απρόβλεπτες συνέπειες. Θεωρούμε καθήκον μας να επισημάνουμε ότι αν δεν γίνει άμεσα και οργανωμένα προσπάθεια θεραπείας των αδιαφυσβήτητων προβλημάτων της υποδομής και της ρύθμισης κυκλοφορίας, θα έχουμε ολοένα περισσότερα αριθμητικά
και μεγαλύτερα σε σοβαρότητα συμβάντα με τεράστια επίπτωση στη λειτουργία του ελληνικού σιδηρόδρομου. Αυτό πήγε στον Υπουργό, κύριε Κοκοτσάκη. Μάλιστα, είχε περιγράψει το ατύχημα το οποίο έγινε. Αυτοί οι οποίοι μπορούσαν να κάνουν κάτι και έλαβαν αυτή την επιστολή είναι υπόλογοι έναντι του νόμου. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ, είναι σαφές. Μάλιστα. Θέλω να σταθούμε και λίγο στο μπάζωμα. Και λέω θέλω να σταθούμε και λίγο στο μπάζωμα, γιατί το ψάξατε περαιτέρω, θέλω να το πω αυτό στους ακροατές, και μάλιστα με βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό. Και να πω ότι αυτό το μπάζωμα είναι περίπου δύο στρέμματα. Το οποίο όμως το αναλύσατε αυτά τα δύο στρέμματα, κύριε Κοκοτσάκη. Ναι. Είναι περίπου δύο στρέμματα, εντάξει, δεν κρατούσαμε και το μέτρο, αλλά είναι περίπου δύο στρέμματα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ έχει σε αυτά τα δύο στρέμματα γίνει διαμόρφωση, περίπου στα δύο τρίτα της επιφάνειας έχει μπει απλό χώμα και χαλίκι από πάνω. Δεν παρουσιάζει δηλαδή κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά ενδιαφέρον παρουσιάζει το υπόλοιπο τμήμα, αυτό που στην ουσία είχαν πέσει υπήρχαν μετά το δυστύχημα τα συντρίμια, κυρίως της επιβατικής αμαξοστοιχίας, συντρίμια δηλαδή και υπολείμματα, και η επιφάνεια αυτή είναι περίπου στο 1 τρίτο των δύο στρεμμάτων. Αυτό παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι έχει αφαιρεθεί χώμα, έχει προσθεθεί θραυστό υλικό, δηλαδή πέτρες μεγάλες, αυτές χαλίκια μεγάλα όμως, πολύ μεγάλα, στη συνέχεια έχει πέσει σκυρόδερμα, μπετό δηλαδή. Είναι πάχους περίπου 25 με 30 εκατοστά. Και ουσιαστικά είναι ένα αδιαπέραστο κομμάτι, αυτό δεν είναι εύκολο να το ελέγξει κανείς ότι είναι από κάτω. Η προσπάθεια δηλαδή αυτών που το έφτιαξαν ήταν αυτό το κομμάτι να διασφαλιστεί πλήρως. Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Εσείς τεχνικά τα αναλύετε, αλλά εμείς είμαστε λίγο τζόρες. Να το καταλάβουμε. Σκράπες, να το πω έτσι. Είναι περίπου δύο στρέμματα όλη η έκταση. Λέτε ναι. ότι στα δύο τρίτα του έχουμε μία απλή επίχωση και στρώση με χαλίκια, αλλά. Μία ουσιαστική διαμόρφωση δηλαδή του χώρου και στρώση με χαλίκια. Ναι. Μάλιστα. Αλλά στο επίμαχο σημείο που είχαν πέσει τα συντρίμια του Κηλικίου, το 1 τρίτο περίπου αυτή τη έκταση, έχει γίνει επίχωση με θραυστό υλικό, σχετικά μεγάλες πέτρες λέτε, μάλλον λατομείο, και από πάνω έχει πέσει και μπετό σκυρόδεμα πάχους 25-30 εκατοστά. Άρα τι καταλαβαίνετε? Είχε αφαιρεθεί βέβαια το χώμα πιο μπροστά, το οποίο μεταφέρθηκε και πήγε κάπου αλλού, και στη συνέχεια συμπληρώθηκε με τα υλικά τα οποία είπατε προηγουμένως. Το συμπέρασμα κανείς μόνο μπορεί να το υποθέσει. Το για ποιο λόγο εκεί έκαναν αυτό το πράγμα και δεν το έκαναν σε όλο. Γιατί επιλέχθηκε μόνο εκείνο το σημείο. Και αυτό μας δίδει και το ένασμα να μπορούμε να σκεφτούμε και να υποθέσουμε οτιδήποτε. Σίγουρα όμως σε αυτό το σημείο υπήρχαν υλικά, διότι υπήρχε μια κλίση και στα συντρίμια, όλα τα φερτά υλικά θα είχαν κατασφυλάξει στο σημείο εκείνο, και έτσι, και δεν αναφέρομαι μόνο στα ανόργανα, αναφέρομαι ακόμα και σε ανθρώπινα υλικά, σε ανθρώπινα διερευνούμενα, από αυτά που θα μπορούσαν σήμερα να διερευνήσουμε, δηλαδή σήμερα, εκείνη την περίοδο. Με το να μην διασφαλιστεί όμως ο χώρος, με το να μπαζωθεί το σημείο, στερηθήκαμε της δυνατότητας η έρευνα να συγκεντρωθεί στο σημείο εκείνο και να κάνει, ας πούμε, σήμερα τις αναλύσεις που θα έπρεπε να κάνει, όπως κάνει στις επιφάνειες που ακόμα μας μιλάνε και 7 μήνες μετά. Ναι, εγώ... Πόσο μάλλον το σημείο στο οποίο είχαν συσσωρευτεί όλα αυτά τα υλικά λόγω κλήσεως του εδάφους. Άρα, εγώ καταλαβαίνω, κύριε Κοκοτσάκη, ότι μία εκδοχή εν είδη διαρροής για να πατήσουν τα πέδιλα των γερανών δεν υφίσταται. Αυτό όχι, που όχι. Θέλανε γερά να τον μπαζώσουν, απόλυτη το κάναν, το επίμαχο σημείο. Γύρω-γύρω χαλικάκι, τσαϊλάκι. Καλά το κατάλαβα. Προφανώς αυτό έχει γίνει, το, η αφαίρεση των χωμάτων αυτών και στο βάθος αυτό έχει γίνει μετά την αποχώρηση των γερανών. Γιατί όσο ήταν γερανοί, προφανώς δεν θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό. Μάλιστα. Μάλιστα. Είναι λογικό είναι αυτό που λέω. Άρα, κατά τη γνώμη σας, σημειώνεται και αυτό στα προβληματικά σημεία της υπόθεσης. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τόσο πολλά που διερευνούμε και ξέρετε το είναι σαν τη σταγόνα, τα παίρνουμε λίγα λίγα τα στοιχεία και τα ψάχνουμε λίγα λίγα, δεν έχουμε ολοκληρωμένα, δεν έχουμε μια εικόνα, μια δικογραφία ή τουλάχιστον του υλικού που μας ενδιαφέρει.
για να μπορούμε να... Ναι. Μας ακούει ο κύριος Κοκοτσάκης. Να κάνουμε μια γέφυρα και να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση μαζί του. Λοιπόν, έχουμε το φωτογραφικό υλικό και πράγματι είναι αυτό που λέει, θα τα αναρτήσουμε, μη βιάζεστε, σπέβδω να σας το πω, είναι αυτό που λέει ο κύριος Κοκοτσάκης. Σε μια έκταση 2-2,5 τρεμάτων, το μεγαλύτερο τμήμα της, τα 2 τρίτα, είναι καλυμμένα με τσαϊλάκι, χαλικάκι. Το επίμαχο σημείο όπου μάλιστα φαίνεται να έχουμε συντρίμμια του κηλικίου της επιβατικής αμαξοστοιχίας είναι με σκυρόδεμα, 25-30 εκατοστά. Άρα κύριε Κοκοτσάκη, και έρχομαι, αποκαταστάθηκε η σύνδεση, έρχομαι στο ερώτημα, ισχύει ότι από την Τρίτη και μετά η εισαγγελία Λαρίσης, μετά τα υλικά που εντοπίσατε ως τεχνικός σύμβουλος, ζήτησε περαιτέρω έρευνα, βενζόλιο, ξυλόλιο κτλ.? Το άκουσα και εγώ. Θα ήθελα όμως σχετικά με την έρευνα, με την έκθεση την οποία έκανα, να πω ότι αυτό αποτελεί ένα μέρος της έκθεσης. Βάσει των στοιχείων των οποίων είχαμε μέχρι τότε. Σωστά το λέτε. Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Θα υπάρξει εξέλιξη και στη συνέχεια. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, αλλά έρχονται συνεχώς υλικά στα χέρια μας τα οποία επιβεβαιώνουν περισσότερο αυτά τα οποία υποθέταμε. Μάλιστα. Δεν θέλω... Αυτό που είπατε κι εσείς το άκουσα κι εγώ τους συγγενείς, τους εντολείς μου δηλαδή, αλλά κάτι συγκεκριμένο δεν έχω ακόμα. Τώρα θέλω σε ό,τι μπορείτε να απαντήσετε στους ακροατές εδώ που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Μια ερώτηση λέει, επισήμως ως τεχνικός σύμβουλος έχει πληροφορηθεί τι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία ο κύριος Κοκοτσάκης? Έχουμε μόνο τις φορτωτικές, διάφορα προϊόντα και εμπορεύματα. Αυτά λένε οι φορτωτικές. Αυτό όμως που απουσιάζει είναι τα βίντεο τα οποία έπρεπε να υπάρχουν, τα βίντεο δηλαδή κατά τη φόρτωση, γιατί εκεί γίνεται το, αν θέλει κάποιος να μεταφέρει κάτι που δεν επιτρέπεται, στη φόρτωση το κάνει και όχι στις φορτωτικές. Μάλιστα. Δυστυχώς τα βίντεο κατεστράφηκαν διότι έγραψαν κάτι άλλο πάνω σε αυτά. Μάλιστα. Ο Πάνος λέει, καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη, βρέθηκε βενζόλιο και εικάζεται πως το τρένο είχε υγραέριο ή κάτι αντίστοιχο. Και για να γίνω λέει και λίγο γραφικός, μήπως το τρένο είχε εμπλακεί σε λαθρεμπόριο καυσίμων? Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά το βενζόλιο δεν είναι περιεχόμενο του υγραερίου. Μάλιστα. Άλλος φίλος λέει, πιστεύει ο κύριος Κοκοτσάκης ότι θα βγάλουν άκρη όταν η ίδια η Επιτροπή δεν καλεί κρίσιμα πρόσωπα για μαρτυρικές καταθέσεις? Πιστεύει ότι θα βγάλουν άκρη? Εγώ συμμετέχω στην, προσπαθώ να βοηθήσω την έρευνα που κάνουν οι δικαστικές αρχές. Για τη Βουλή δεν έχω σχόλια. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει, η εμπορική αμαξοστοιχεία από τα στοιχεία που έχετε δει κύριε Κοκοτσάκη, είχε δηλωθεί ότι θα κινηθεί σε αυτή τη γραμμή ή τελικά ήταν τρένο φάντασμα? Φαντάζομαι ότι κυκλοφορούσε νόμιμα το τρένο αυτό. Είχε διασχίσει τη μισή Ελλάδα. Δεν υπόθηκε από πουθενά ότι το τρένο αυτό ήταν παράνομο και κυκλοφορούσε παράνομα στη γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κοκοτσάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Υπάρχουν σοβαρά νέα ερωτήματα, προκύπτουν διαρκώς. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μια υπόθεση που διαρκώς δίνει στοιχεία προς διερεύνηση. Δεν λέμε κατάφαση ή άρνηση, προς διερεύνηση. Το κρατώ αυτό. Αλλά δείχνει, έστω και ένα χρόνο μετά, ότι πολλά πράγματα πρέπει έστω και τώρα να μελετηθούν και να ερευνηθούν. Αν μου επιτρέπετε μία κουβέντα, ότι ακόμα και τα προσωπικά αντικείμενα των επιβατών και στον ισχυρισμό του οποιοδήποτε ότι το ίδιο το ρούχο ή το ίδιο το πρόσωπο που το έφερε λόγω αυτών που χρησιμοποιούσε θα μπορούσε να παράξει αυτό το προϊόν ναρκικής σύστασης, και αυτό μεν αποδειχθεί, είναι πολύ εύκολο και κάνω μία πρόταση προς τους ενεργούντες αυτή την έρευνα, αυτά τα υλικά να πάνε στα εργαστήρια και να αναχθούν ή να βρεθούν στην αγορά όμοια υλικά, ίδια δηλαδή, αφού έχουμε και μάρκες και μπορούμε να το κάνουμε, να βρεθούν σε ένα περιβάλλον στο εργαστήριο τέτοιο, και αν παράξουν παράδειγμα το βενζόλιο ή το ξυλόλιο κατά τη θερμοκρασία ή την άνοδο σε θερμοκρασία 500-600 βαθμούς, τότε να συμφωνήσουμε με το όποιο πόρεσμα ότι τελικά δεν ήταν αυτό που προκάλεσε στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρω. Εκείνο που είναι σαφές είναι ότι δεν αποδεικνύεται από πουθενά ότι το έλαιος υλικόνης θα μπορούσε να κάνει το φαινόμενο το οποίο έχει. Καλημέρα κύριε Κοκοτσάκη, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε.